Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι ειδήσεις από την Πάτρα και την Δυτική Ελλάδα. Τσουχτερό το κρύο στην Πάτρα και σήμερα, ενώ διανύουμε το νέο κύμα κακοκαιρίας με την επέλαση του τηλέμαχου. Λευκό το τοπίο στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας, με αλυσίδες διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο ορεινό οδικό δίκτυο. Πάμε στην Ελένη Παρασκευοπούλου, είναι στην αίθουσα σύνταξης. Καλησπέρα, Ελένη. Καλησπέρα, Εφη, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα με τσουχτερό κρύο, όπως είπες και εσύ, που από ό,τι φαίνεται ήρθε για να μείνει τουλάχιστον λίγες ημέρες. Το ένα κύμα κακοκαιρίας διαδέχεται το άλλο. Αυτή τη στιγμή στην πόλη μας έχουμε ιδιαίτερως χαμηλές θερμοκρασίες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας βλέπουμε και μείον. Το σημαντικό είναι για τους όπως και τις πρωινές ώρες. Ναι. Το σημαντικό είναι για τους οδηγούς που επιλέγουν να κινούνται στα ορεινά, ότι θα πρέπει πρώτον να ενημερώνονται συνεχώς όταν θα θέλουν να φύγουν από το σπίτι τους για να μετακινηθούν, από την ελληνική αστυνομία, για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Σε πάρα πολλούς δρόμους απαιτούνται αντιολισθητικές αλυσίδες και, όπως καταλαβαίνουμε, επειδή ο καιρός είναι άσχημος, μπορεί μέσα σε μία ώρα ένας δρόμος να είναι ανοιχτός, να έχουμε σφοδρή χιονόπτωση και να κλείσει ο δρόμος. Οπότε οι οδηγοί θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε μαζί τους τις αντιολισθητικές αλυσίδες και εκεί που θα χρειαστεί, Ελένη, να τις χρησιμοποιήσουν. Και πρέπει να πούμε ότι έστω και αν δεν χιονίζει για κάποιες ώρες, τις νυχτερινές ώρες και τις πρωινές, έχουμε τον πάγο. Έχουμε τον πάγο που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος. Ναι, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος. Την Κυριακή ήταν η πρώτη ημέρα, Σάββατο ξημερώνοντας Κυριακή, την πρώτη ημέρα που είδαμε πάρα πολύ πάγο σε όλη την Αχαΐα. Να σου πω χαρακτηριστικά ότι πολλοί άνθρωποι που ξύπνησαν έτσι τις πρωινές ώρες και δεν είχαν αντιληφθεί ότι υπάρχει τόσος πάγος, είχαμε πάρα πολλά ατυχήματα που καταγράφηκαν. Το νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα εφημερεύεται από την Κυριακή. Είχαμε αρκετά ατυχήματα. Το ορθοπαιδικό τμήμα από νωρίς το πρωί είχε αρκετούς ασθενείς που έπεσαν γιατί δεν αντιλήφθηκαν ότι υπήρχε τόσος πολύς πάγος. Και οι οδηγοί πρέπει να είναι προσεκτικοί και οι πολίτες να είναι προσεκτικοί, γιατί ο πάγος ήρθε και μένει. Και αύριο το πρωί θα έχουμε παγετό. Είναι πολύ σημαντικό να προσέχουμε για να μην έχουμε και ατυχήματα στους δρόμους, αλλά φυσικά και οι πολίτες να μην πηγαίνουν στα νοσοκομεία κατάγματα. Να σε ευχαριστήσω, Ελένη, και λόγω του ψύχους, κυρίες και κύριοι, αυξάνεται η ζήτηση του πετρελαίου θέρμανσης τις τελευταίες ημέρες. Πάντως οι περισσότεροι αγοράζουν πικρές ποσότητες για να καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες και μόνο. Σημαντικό ρόλο, σύμφωνα με τους πρατηριούχους, παίζει και η μείωση της τιμής ανά λίτρο, που έχει πέσει κάτω από το 1 ευρώ. Οι προμήθειες πετρελαίου γίνονται πάντως κυρίως από ιδιοκτήτες μονοκατοικιών, αφού στις περισσότερες πολυκατοικίες υπάρχει διαφωνία μεταξύ των ενοικιαστών. Πιστεύω ότι την καλύτερη οικονομία που μπορεί να κάνει κάθε οικογένεια είναι τουλάχιστον να προσφέρει τη θέρμανση στο σπίτι του, έτσι δεν είναι? Το ψύχος των τελευταίων ημερών αναθέρμανε την κίνηση στην αγορά πετρελαίου θέρμανσης. Χτυπάνε τηλέφωνα, είναι γεγονός. Είναι και χαμηλή τιμή αυτή την περίοδο. Πολύ καλή τιμή δηλαδή. Πόσο είναι το τέλος? Περίπου 98 λεπτά, ανάλογα την ποσότητα που παραγγέλνει κανείς. Κυρίως βέβαια είναι μικρές παραγγελίες, σπάνιες οι παραγγελίες των χιλίων λίτρων που είχαμε παλιά. Αλλά τέλος πάντων ο κόσμος, όπως μπορεί. Δουλεύει πολύ και τον πιτόνι τώρα, ναι. Τουλάχιστον για αυτές τις ημέρες ο κόσμος να ζεσταθεί και για τον υπόλοιπο καιρό ενδεχομένως. Έχει ο Θεός. Βέβαια, εξακολουθεί να υπάρχει ζήτημα στις πολυκατοικίες. Ενοικιαστές και ιδιοκτήτες διαμερισμάτων συνήθως δεν συμφωνούν στις συνελεύσεις. Είχαμε θέρμανση, αυτό με ρεύητα που είναι πολυκατοικία. Αλλά τώρα έχουμε από το 11-12 που δεν παίρνουν πετρέλαιο. Αν και είναι μεγάλη η πολυκατοικία, έχει 36 διαμερίσματα. Μόνο με τα αυτά, πες το, με τα air conditioning. Είναι 36 διαμερίσματα και δεν συμφωνούν, οι περισσότεροι δηλαδή δεν θέλουν. Δεν θέλουν, ναι, δεν θέλουν. Ναι. Λίγοι, ένα 20% αν θέλουν. Από το 11 και μετά δεν έχει βάλει. 11-12, όχι, δεν έχουμε ξαναβάλει και δεν ξέρω αν δουλεύει κιόλας. Και να θέλουμε να βάλουμε τώρα θα έχουν τρυπήσει όλα. Η πολυκατοικία είναι του 68. Είμαι σε πολυκατοικία, είμαι, ναι. Χρησιμοποιούμε, έχουν βάλει πετρέλαιο, αλλά από τα 20 διαμερίσματα, άντε να το δουλέψουν 4-5. Τόσο μικρό ποσοστό. Ναι. Δυστυχώς. Τα πληρώνει λίγοι, ναι. Να κάνουμε. Το αιώνιο πρόβλημα. Εκεί υπάρχει ασυμφωνία κυρίως στην πολυκατοικία. Κάποιοι θέλουν, κάποιοι όχι. Έχουν βρει εναλλακτικές. Τα γνωρίζετε τώρα λίγο πολύ. Εντάξει, τα πολυκατοικίες είναι ένα πρόβλημα. Όταν υπάρχει ασυμφωνία, δουλεύουν κάποια με τα
air-condition, τέλος πάντων, τύπου air-condition, τα ηλεκτρικά, αλλά κάποιοι λείπουν όταν είναι φοιτητές μέσα, καταλαβαίνετε, δεν θέλουν. Τέλος πάντων, λίγο πολύ κινείται κάπως με το πολύ κρύο η αγορά, ποτέ στα παλιά επίπεδα. Πάντως, πολλοί ρωτούν τι θα γίνει με το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης. Η πρώτη πληρωμή θα γίνει μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου. Υπήρχε μεγάλη μερίδα κόσμου που περίμενε να δει τι θα γίνει τα εισοδηματικά, πώς θα κινηθούν φέτος. Τώρα βγήκε αυτή η εγκύκλιος, έχει ανοίξει και το σύστημα, δέχονται πλέον τις αιτήσεις, λένε ότι θα δοθούν και σύντομα οι επιδότες. Εντάξει, είναι μια μικρή βοήθεια αυτή, γύρω στα 80-100 ευρώ κατά σπίτι, είναι μια βοήθεια γι' αυτό. Είναι κόσμος που το περιμένει βέβαια. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι έχουν συνηθίσει πλέον την παγωνιά ή έχουν βρει εναλλακτικές μεθόδους θέρμανσης και δεν αγοράζουν πετρέλαιο. Οι διεργασίες τώρα, κυρίες και κύριοι, σε σχέση με τα αυτοδιοικητικά συνεχίζονται. Τις τελευταίες ημέρες από τη Νέα Δημοκρατία είχαμε νέα κρούση προς την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, Άννα Μαστοράκου, προκειμένου να κατέλθει υποψήφια για τον Δήμο της Πάτρας. Πριν από λίγες ώρες σήμερα, η κυρία Μαστοράκου είπε το ναι όχι για την υποψηφιότητά της. Πάμε στον συνάδελφο Παναγιώτη Ριγόπουλο. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Καλησπέρα. Ναι, όχι λοιπόν από την Άννα Μαστοράκου για το Δήμο της Πάτρας. Ναι, να πούμε το παρασκήνιο. Καταρχάς, να πούμε ότι η κυρία Μαστοράκου ήταν απρόθυμη να ανταποκριθεί στις εκκλήσεις ή στην πρόταση, αν θέλετε, στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Εν τω μεταξύ, η πρώτη πρόταση, νομίζω, ο Παναγιώτη, είχε γίνει πριν τα Χριστούγεννα. Ναι. Και διατηρούσε τις ίδιες επιφυλάξεις για τους ίδιους ακριβώς λόγους. Καταρχάς, να αποκαλύψουμε ότι το άμεσο κοντινό της οικογενειακό της περιβάλλον ήταν αρνητικό σε μια τέτοια εξέλιξη και η ίδια έδειχνε απρόθυμη με την έννοια ότι είχαν πολλές πλέον υποψηφιότητες μαζευτεί, έτσι ώστε δυσχέρευαν ακόμα περισσότερο το έργο της. Από την άλλη, δεν έβλεπε ενιαία και ενωμένη την τοπική Νέα Δημοκρατία σε μια κοινή κατεύθυνση, έτσι ώστε να ηγηθεί μια τέτοια δύσκολη προσπάθεια. Από την άλλη, υπήρχε ένα αντικειμενικό θέμα, μια αντικειμενική δυσκολία. Ποια είναι αυτή? Ότι η κυρία Μαστοράκου, η οποία επανεξελέγει για δεύτερη θητεία πριν από ένα μήνα περίπου στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου, προκειμένου να έθετε υποψηφιότητα για Δήμαρχος Πατρέων, θα έπρεπε προηγουμένως να είχε παραιτηθεί από την ηγεσία του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών. Κάτι που δεν το ήθελε η κυρία Μαστοράκου, καθώς και είχε καταγράψει μια πολύ μεγάλη νίκη στις τελευταίες εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο. Ναι, και κακά τα ψέματα, θα ήταν και αντιδιοντολογικό. Με ποια έννοια? Ότι είναι νοπή η εντολή που έλαβε από τους συναδέλφους της και μάλιστα με μεγάλη πλειοψηφία, με πολύ σημαντικό ποσοστό. Άρα λοιπόν ουσιαστικά θα αποδεικνύονταν ανακόλουθη σε σχέση με τις επιταγές που είχε θέσει αυτή και με το όραμά της για τον Ιατρικό Σύλλογο. Έτσι λοιπόν θα ήταν έκθετη στα μάτια των συναδέλφων της, αλλά κακά τα ψέματα και στην κοινή γνώμη, γιατί άνετα κάποιοι θα μπορούσαν να την κατηγορήσουν ως θεσιθήρα. Με την έννοια ότι ψάχνει καρέκλες. Η κυρία Μαστοράκου φυσικά δεν έχει τέτοιες ανασφάλειες, δεν έχει τέτοιες βλέψεις ή ματαιοδοξίες. Το ξέρουμε αυτό. Όλοι στην πατρινή κοινωνία το παραδέχονται. Αυτό είναι ένα πολύ συγκροτημένο πρόσωπο. Άρα λοιπόν δεν είχε λόγο στη δεδομένη περίπτωση και δεν μπορούσε εκ των πραγμάτων να αποδεχτεί μια τέτοια πρόταση. Όμως αυτή η κίνηση δείχνει ακριβώς το κενό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην τοπική Νέα Δημοκρατία, γιατί από εδώ ξεκινά για να καταλήξει στην Αθήνα. Υπάρχουν διστάμενες απόψεις, επαμφωτερίζουσες σκέψεις σε ό,τι αφορά την προσέγγιση του υποψηφίου Δημάρχου Πατρέων που θα χρηστεί ή θα υποστηριχθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτά θα έχουμε την ευκαιρία, Παναγιώτη, να τα συζητήσουμε σε λίγο με τον πρώην βουλευτή ΑΧΑΕΣ της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Θανάση Νταυλούρου, σε σχέση με τα δημοτικά, αλλά και το βλέμμα στραμμένο στην κεντρική πολιτική σκηνή, κυρίες και κύριοι, και όλο πιο πιθανό παραμένει το σενάριο πρόορης προσφυγής στις κάλπες. Σημείο που θα καθορίσει τις εξελίξεις είναι η Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή στα τέλη του Ιανουαρίου. Ο Πάνος Καμένος επιμένει πως δεν θα ψηφίσει τη Συμφωνία, όμως κάποιοι βουλευτές θα συμπορευτούν με το ναι της κυβέρνησης. Αναταραχές στους ανεξάρτητους Έλληνες που αναμένεται να πυροδοτήσουν αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό γενικότερα. Κάποιοι βουλευτές έχουν ήδη δηλώσει πως δεν θα συμβάλλουν στη διάλυση της κυβέρνησης εν ώψη της Συμφωνίας των Πρεσπών που έρχεται στη Βουλή. Ο πρόεδρος των ανεξαρτήτων Ελλήνων έχει ξεκάθαρες θέσεις σε αυτό το θέμα. Δεν θα στηρίξει τη Συμφωνία, αλλά δεν θα ρίξει και την κυβέρνηση, γιατί πρέπει να ολοκληρώσει το έργο, ειδικά με τα σκάνδαλα που έχουν απομείνει τώρα, αλλά και κάποια άλλα πράγματα που αφορούν τους πολίτες, τους Έλληνες πολίτες, ως προς τα εργασιακά και άλλες πρωτοβουλίες που παίρνει η κυβέρνηση. Και πιστεύω ότι και η κυρία Χρυσοβελόνη ήταν σε αυτό το κύμα.
ότι δεν θα ρίξει την κυβέρνηση και θα πει θα αρχίσει ως προς το θέμα το Σκοπιανό. Για να πέσει η κυβέρνηση πρέπει να υπάρξει θέμα μομφής. Θέμα μομφής δεν ξέρω αν θα κάνει η αξιωματική αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση έχει πάρει ψήφο εμπιστοσύνης με τον προϋπολογισμό με 154 ψήφους. Οπότε δεν νομίζω ότι υφίσταται τέτοιο θέμα. Προβληματισμός υπάρχει και στον ΣΥΡΙΖΑ παρά τη σιγουριά που εκφράζει δημοσίως ο Αλέξης Τσίπρας για την προσφυγή στις κάλπες τον Οκτώβριο. Ο κύριος Καμένος έχει δηλώσει ρητά ότι δεν πρόκειται να ψηφίσει τη συμφωνία. Μένουν δύο πράγματα, ας πούμε, ακόμα θα έλεγα σε εκκρεμότητα. Να διαπιστώσουμε εάν όλη η κοινοβουλευτική του ομάδα έχει την ίδια άποψη. Διότι είναι σίγουρο ότι τουλάχιστον ένα μέλος της έχει δηλώσει το αντίθετο. Από την άλλη μεριά, εάν θα υπάρξουν από άλλα κόμματα οι ανεξάρτητους βουλευτές που θα στηρίξουν αυτή τη συμφωνία. Η κυβέρνηση, παρόλο που τυπικά με βάση τον κανονισμό της Βουλής, το Σύνταγμα, ένας νόμος μπορεί να περάσει και με λιγότερους από 150 ψήφους, αρκεί βέβαια η αντίθετη ψήφη να μην είναι περισσότερη. Θέλει όμως, επειδή είναι μια σημαντική συμφωνία αυτή, να έχει τουλάχιστον 151 ψήφους και εκτιμά ότι αυτό θα το πετύχει. Σε κάθε περίπτωση, τα εκλογικά επιτελεία των κομμάτων παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα. Το θέμα είναι αν η συμφωνία θα έρθει στη Βουλή στα τέλη Ιανουαρίου ή το Μάρτιο. Ο κύριος Καμένος πάλι έχει δηλώσει με σαφήνεια ότι δεν θα ψηφίσει τη συμφωνία, αλλά με εξίσου σαφήνεια ότι δεν θα στηρίξει μια πρόταση δυσπιστίας ή μομφής, όπως λέγεται, που πιθανώς να κάνει η Νέα Δημοκρατία. Οπότε μπορεί και φεύγοντας ακόμα από την κυβέρνηση να παραμείνει η κυβέρνηση αυτή μέχρι τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, διότι θα έχει την ανοχή του κόμματος του κυρίου Καμένου. Και αυτό είναι κάτι που επιτρέπεται συνταγματικά και ισχύει σε πάρα πολλές χώρες και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι μια παραπληροφόρηση. Κατανοούμε τις αγωνίες της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ίσως λίγο ευρύτερα της αντιπολίτευσης. Μπροστά στα σκάνδαλα που έρχονται, αλλά δεν νομίζω ότι αληθεύουν όλα αυτά. Η ΑΝΕΛ είναι πάντα ενωμένη και ακόμα και ο Χρήστος και ο Παπαχριστόπουλος που διαφώνησε, αυτό που είπε ήταν ξεκάθαρο, ότι εγώ θα στηρίξω, αλλά την άλλη μέρα θα παραδώσω στους ανεξάρτητους Έλληνες στην έδρα μου. Να καλησπέρισω λοιπόν αμέσως τον κύριο Θανάση Νταυλούρο. Κύριε Νταυλούρο, καλησπέρα. Καλησπέρα πολλά, κύριε Καρούνια, και χρόνια πολλά σε εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, το βλέμμα στραμμένο στην κεντρική πολιτική σκηνή, πώς σχολιάζετε εσείς τις εξελίξεις και τι εκτιμάτε για το μέλλον? Στείνονται κάλπες για εθνικές εκλογές? Αυτό έχει αρχίσει να λέγεται πολύ έντονα τις τελευταίες ημέρες μετά τις αναταράξεις του κόμματος ΑΝΕΛ. Νομίζω ότι είναι πλέον προφανές. Οδεύουμε σε ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις με βάση όλα αυτά που συντελούνται μέσα στο κυβερνητικό στρατόπεδο και τις θέσεις και απόψεις έτσι όπως διατυπώνονται διαστόματος του κυβερνητικού εταίρου, ο οποίος ευθέως πλην και ξεκάθαρα πλέον δηλώνει ότι όχι μόνο με αφορμή την υπόθεση της Συμφωνίας των Πρεσπών θα αποχωρήσει από το κυβερνητικό σχήμα, αλλά πόσο μάλλον ότι στην ενέργεια αυτή θα προβεί πριν καν εισαχθεί στην Εθνική Ελληνική Αντιπροσωπεία η συγκεκριμένη συμφωνία για διαβούλευση και εν τέλει ψήφιση. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό αποτελεί πλέον την θριαλίδα για το κυβερνητικό διαζύγιο. Το ζήτημα είναι εάν αυτό θα είναι βελούδινο ή θα είναι βίαιο διαζύγιο. Περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Εκείνο πάντως το οποίο φαίνεται, παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού και των κυβερνητικών επιτελών προερχομένων από το ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν κινδυνεύει η κυβέρνηση με πτώση και άλλα σχετικά. Ναι, αν έχει εξασφαλιστεί η πλειοψηφία και περάσει συμφωνία από από τη Βουλή, κύριε Νταυλούρο, τότε δεν μιλάμε για εκλογές, βέβαια. Έστω κι αν ο κύριος Καμένος... Αν θέλετε την προσωπική μου εκτίμηση, ναι, θα καταθέσω.
Νομίζω ότι εν τέλει αυτή την συμφωνία, την άκρως βλαπτική για τα εθνικά συμφέροντα, η κυβέρνηση ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις των εκπροσώπων των νατοϊκών συνασπισμών και των συμφερόντων που οι ίδιοι για λογαριασμό τους διεκδικούν, θα προχωρήσει δυστυχώς στην κύρωση αυτής της συμφωνίας. Αυτό όμως, κυρία Γαρούνια, δεν συνιστά λόγο ή προοπτική επιβίωσης αυτής της κυβέρνησης για έναν απλό και μόνο λόγο. Καταρχήν, η κυβέρνηση, από τη στιγμή που θα αποχωρήσει ο σημερινός της εταίρος, είναι αποδεδειγμένα, έχει χάσει αποδεδειγμένα την δεδηλωμένη ή δεδηλωμένη, και αν ακόμη ανακτηθεί με την σύνταξη σε μία ορισμένου χρόνου προοπτική της κυβέρνησης από εκπροσώπους, από βουλευτές άλλων πολιτικών δυνάμεων, συνταγματικά και ηθικά δεν υφίσταται. Η δεδηλωμένη είναι εκείνη που εκφράζεται δια των εκπροσώπων του λαού από την εθνική αντιπροσωπεία και όχι κατά περίπτωση. Είναι λοιπόν βέβαιο, όσο και αν περί του αντιθέτου επιμένει ο κύριος Τσίπρας και οι υπουργοί του, πολύ σύντομα, εκτιμώ ότι ο Μάρτης δεν είναι πολύ μακριά, όπου θα έχει αναγκαστεί στην κυριολεξία να προχωρήσει στην προκήρυξη εθνικών εκλογών και να δοθεί λύση σε ένα τεράστιο αδιέξοδο στο οποίο οδηγείται η χώρα μας εξαιτίας των παιχνιδιών των κυβερνητικών εταίρων. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο κ. Τσίπρας δηλώνει με έμεσο αλλά σαφή τρόπο ότι είναι διατεθειμένος να πορευτεί, να συνεχίσει το κυβερνητικό του έργο υπό ένα καθεστώς σχεδόν ομοιρίας από την αντιπολίτευση, με την έννοια ότι θα έχει την ανοχή μέρους της αντιπολίτευσης. Εσείς πώς το βρίσκετε αυτό, και θέλω να μου πείτε εάν πρέπει η Νέα Δημοκρατία να αντιδράσει, αν είναι σόφρον πολιτικά, με μια κατάθεση πρότασης μομφής. Αυτό, και αυτό από μόνο του, κύριε Ριγόπλε, αποδεικνύει την καθεστωτική νοοτροπία που εκφράζει η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Φανταστείτε σε μια αντίστοιχη περίπτωση με κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία, σε μια πορεία όχι απλά φθήνουσα, σε μια πορεία ξεκάθαρης κατάρρευσης, να έβγαινε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιας κυβέρνησης νεοδημοκρατικής και να έκανε την αντίστοιχη που έκανε ο κύριος Τζανακόπουλος δήλωση. Θα είχαν εισβάλει στη Βουλή, θα είχαν κάψει την πρωτεύουσα. Δεν είναι αυτά εκτιμήσεις. Υπάρχει πλέον γνώση των τακτικών και των επιλογών των σημερινών κυβερνώντων από τη θέση της αντιπολίτευσης. Ένα είναι βέβαιο και προκύπτει από αυτή την δήλωσή τους. Η καθεστωτική νοοτροπία η οποία έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το πνεύμα, το γράμμα του νόμου και την ηθική της συνταγματικής τάξης που διακρίνει τον καταστατικό χάρτη της χώρας μας. Γιατί μιλάτε για καθεστωτική νοοτροπία, κύριε Νταφλούρο? Για να μας απαντήσει αν θεωρεί σόφρον πολιτικά η Νέα Δημοκρατία να καταθέσει πρόταση μομφής. Μάλιστα. Με ρωτήσατε γιατί αυτό αποδεικνύει καθεστωτική νοοτροπία. Η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία δύο χρόνια, τα τελευταία 2,5-3 χρόνια, ζητά εκλογές. Μιλάτε για το παράδειγμα των κυβερνήσεων της Ιβηρικής, φαντάζομαι. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει κανένα επίπεδο αντιστοίχησης των πολιτικών συνθήκων και, αν θέλετε, και της πολιτικής κουλτούρας των δύο αυτών χωρών της Ιβηρικής με την περίπτωση της Ελλάδος. Εδώ είναι βέβαιο ότι η χώρα μας, η κυβέρνηση στη συγκεκριμένη περίοδο, καλείται να διαχειριστεί ζητήματα ύψιστης εθνικής σημασίας και επιχειρεί να προχωρήσει σύμφωνα με τις επιθυμίες των εντολέων της εκτός συνόρων, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τον κυρίαρχο ελληνικό λαό. Είναι αποδεδειγμένα απολύτως αντίθετη άποψη. Σε ποιους αναφέρεστε, κύριε Νταφλούρο? Συγγνώμη. Σε ποιους εντολείς αναφέρεστε? Αναφέρομαι στους εκπροσώπους των γεωστρατηγικών συνασπισμών και ειδικότερα των Αμερικάνων, οι οποίοι έχουν και αυτοί την αίσθηση, κατά την εκτίμησή μου, ψευδαίσθηση, ότι με το κλείσιμο της συμφωνίας των Πρεσπών
και την υπογραφή εισδοχής του κράτους των Σκοπίων στο νατοϊκό συνασπισμό θα ανασχέσουν οριστικά την διείσδυση του ρωσικού παράγοντα στη Βαλκανική και πιστεύουν ότι με τον τρόπο αυτό θα συνεργήσει η Ελλάδα στη δημιουργία ενός κλίματος σταθερότητας στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Η άποψή μου είναι ότι ακριβώς το αντίθετο θα υπάρξει. Γιατί το λέω αυτό? Κύριε Ακαρόνια, δείτε, και αν ακόμη προχωρήσουμε εμείς στην κατεύθυνση που επιθυμούν οι σύμμαχοί μας Αμερικάνοι και εν πολλής ο κυρίαρχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης παράγοντας η Γερμανία, η σταθερότητα δεν εμπεδώνεται με τέτοιου είδους βίες, στην κυριολεξία βίες παρεμβάσεις, οι οποίες είναι κόντρα στη διάθεση ενός ολόκληρου λαού. Μήπως λοιπόν τώρα, καθώς και επαναφέρω την ερώτηση που έθεσα για το αν πρέπει η Νέα Δημοκρατία να καταθέσει πρόταση μορφής. Την επαναφέρω, αν θέλετε την απαντάτε αυτή τη φορά, αλλά θα δράξω την ευκαιρία με το τελευταίο που είπατε. Μήπως τελικά πρέπει ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας να αναλάβει πρωτοβουλίες? Το λέω γιατί πολλοί καταλογίζουν στον κύριο Παυλόπουλο ότι παραμένει αμέτωχος, άβουλο πολιτικό όργανο και ουσιαστικά δεν πυροδοτεί εξελίξεις. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μια παρέτηση του κύριου Παυλόπουλου θα μπορούσε να αποτρέψει την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών και έχει και την νομιμοποίηση στην πολιτική με μία έννοια. Από τη στιγμή που η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών δεν επικροτεί αυτή τη συμφωνία. Πώς βλέπετε αυτές τις απόψεις? Δεν θα συμφωνούσα σε μια τέτοια προοπτική, κύριε Ριγόπουλε. Το θεσμικό πλαίσιο των καθηκόντων του Πρόεδρου της Δημοκρατίας είναι συγκεκριμένο. Την ευθύνη για τις πολιτικές επιλογές και κυρίως για τις πολιτικές εξελίξεις εν σχέση με τη διαχείριση των εθνικών μας υποθέσεων, το Σύνταγμά μας την αναγνωρίζει στην κυβέρνηση που εκλέγεται από τον ελληνικό λαό. Ο κύριος Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει εμπλοκή στην ζώσα πολιτική. Και να είστε βέβαιος ότι σε μια τέτοια εκδοχή θα αναζωπηρωθούν και θα δοθεί τροφή σε εκείνους που ξέρουν πάρα πολύ καλά να εκφράζονται στη λογική του αντάρτικου, ότι εδώ έχουμε, εάν ήθελε προκύψει αυτό το ενδεχόμενο, μια συνταγματική εκτροπή, ότι διακόπηκε βία η θητεία μιας εκλεγμένης από τον ελληνικό λαό κυβέρνηση. Όχι λοιπόν τέτοια πράγματα. Κύριε Δαυλούρο, αν υποθέσουμε ότι στηθούν κάλπες, τουλάχιστον με τα μέχρι στιγμής δημοσκοπικά ευρήματα και αποτελέσματα, και η Νέα Δημοκρατία, έστω και αν έχει μια διαφορά από το δεύτερο κόμμα, τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν κερδίζει με αυτοδυναμία. Τι βλέπετε σε αυτήν την περίπτωση? Κυρία Καρούνια, τα δημοσκοπικά ευρήματα αποτυπώνουν μια κατάσταση παραπέμπει στην περίοδο της μέτρησης. Ναι. Εάν παρακολουθήσουμε από διετίας τουλάχιστον το κλίμα, είναι πλήρως αρνητικό για την κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζεται σε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης να υπερέχει σημαντικά της κυβέρνησης και μάλιστα σε μια προοπτική ενδυνάμωση αυτής. Άλλοτε κλείνει η ψαλίδα. Σε περίπτωση που πάμε σε εκλογές, τι συνεργασίες βλέπετε για τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Δαυλούρο? Εγώ καταρχήν, και αυτό δεν αποτελεί επιθυμία, νομίζω ότι είναι ρεαλιστική, μια ρεαλιστική προσέγγιση αυτού του οποίου προσλαμβάνουμε στη ζήμωσή μας με την κοινωνία, ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί πράγματι να κατακτήσει την αυτοδυναμία στις οποτεδήποτε προκυριχθούν εκλογές. Όμως αυτό σε καμία περίπτωση, όπως ο ίδιος ο πρόεδρός μας έχει δεσμευτεί, δεν πρόκειται ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως αυριανός πρωθυπουργός να περιχαρακώσει την πολιτική του πρωτοβουλία στα πλαίσια απλά και μόνο της κοινοβουλευτικής του ομάδας, ακόμη και στην περίπτωση που είναι αυτοδύναμος. Έχει δεσμευτεί ότι επειδή τα ζητήματα που πρόκειται να κληθεί να διαχειριστεί είναι πολύ μεγάλης εθνικής, οικονομικής, κοινωνικής σημασίας και θα χρειαστούν ευρύτερες συνενέσεις, σε αυτή την κυβερνητική προσπάθεια θα καλέσει εκπροσώπους και άλλων πολιτικών δυνάμεων του συνταγματικού τόξου και νομίζω ότι σε ένα πρόγραμμα
που θα υπάρξουν κοινός άξονας συνεννόησης με κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης, μπορεί να δημιουργηθεί μια ισχυρότατη κοινοβουλευτική πλειοψηφία που να δώσει τη δυνατότητα για να αντιμετωπιστούν πολύ μεγάλης υπαρξιακής, θα έλεγα, για το αύριο της δημοκρατίας και της χώρας μας προοπτική, όπως για παράδειγμα η αλλαγή του εκλογικού νόμου και βεβαίως και η διασφάλιση της προοπτικής να μην οδηγηθεί η χώρα σε νέες εκλογές με την ευκαιρία της ανάδειξης της νέας θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θα έχουμε λοιπόν εξελίξεις, αναμένονται εξελίξεις. Να έρθουμε όμως στα αυτοδιοικητικά. Κύριε Νταβλούρο, πριν μιλούσαμε με τον Παναγιώτη για το νέο όχι της κυρίας Άννας Μαστοράκου για τον Δήμο της Πάτρας. Όλες οι κινήσεις που γίνονται από την τοπική Νέα Δημοκρατία δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή το κόμμα εδώ στην Πάτρα βρίσκεται σε αδιέξοδο σε σχέση με τις αυτοδιοικητικές εκλογές και βέβαια και μιλάμε για τον Δήμο. Για την περιφέρεια εκεί έχει ξεκαθαρίσει το σκηνικό. Τι λέτε? Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Δεν μιλάμε για αδιέξοδο. Απλά όταν κάνετε δύο και τρεις φορές την πρόταση σε ένα πρόσωπο, στην κυρία Μαστοράκου, τι είναι αυτό? Δεν έχουν, όταν έχετε εισπράξει δύο προφανώς, όχι, προφανώς, γιατί να εισπράξετε και τρίτο? Ένα σημαντικό κομμάτι των στελεχών της παράταξής μας δεν έχει κατανοήσει ή δεν έχει αποκωδικοποιήσει στην ουσία της την δήλωση και την προτροπή, τη θέση, την πολιτική θέση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος τι είπε, όχι τώρα, το είπε από την πρώτη στιγμή που τέθη θέμα για να προχωρήσουμε στην διαδικασία των αυτοδιοικητικών εκλογών. Είπε ξεκάθαρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης η Νέα Δημοκρατία πλην των δύο πόλεων, πρωτεύουσα και συμπρωτεύουσα, από την έκβαση των αποτελεσμάτων όπου εκεί κρίνονται και συνάγονται πολιτικά συμπεράσματα, δεν πρόκειται η Νέα Δημοκρατία να επιχειρήσει κηδεμόνευση των αυτοδιοικητικών στελεχών. Για ποιο λόγο όμως αυτό, κύριε Νταβλούρο? Γιατί όχι και στην Πάτρα, μιλάμε για την τρίτη πόλη της Ελλάδας. Φοβάται μήπως την Ήττα? Καθόλου. Αντιθέτως, κοιτάξτε, θα το έχουν πλέον καταλάβει, φαντάζομαι, ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας και πολύ σύντομα θα το έχουμε καταλάβει και οι τελευταίοι δύσπιστοι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ό,τι λέει δεν το λέει απλά για να ακούγεται. Το λέει γιατί το εννοεί. Θεωρεί και επιθυμεί μία αυτοδιοίκηση ακηδεμόνευτη, αδέσμευτη, μία αυτοδιοίκηση η οποία να προκύψει μέσα από τη ζήμωση εκτός των Αθήνας, στελεχών με την ίδια την κοινωνία. Ακηδεμόνευτη τοπική αυτοδιοίκηση εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης βέβαια. Βεβαίως, εκεί πρέπει να είναι αλλιώς τα πράγματα. Καθόλου. Πρέπει καθόλου. Να είναι κομματικά. Καθόλου. Καθόλου. Να είστε σίγουροι και έξω από τη διαδικασία της του να μην δοθούν χρήσματα σε υποψήφιους προερχόμενους από την παράταξή μας, υποψηφίους δημάρχους, αυτό με κανένα τρόπο δεν συνιστά και δεν σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία και στις αυτοδιοικητικές πρώτου βαθμού θα έχει εξαιρετικά σημαντικά αποτελέσματα και είναι βέβαιο ότι θα κατακτήσει έναν πολύ μεγάλο αριθμό αυτοδιοικήσεων πρώτου βαθμού και μπορεί στην πραγματικότητα να προεδρεύει αύριο και στην ΚΕΔΕ και σε άλλες αυτοδιοικητικές θεσμικές ενώσεις. Η αλήθεια είναι, κύριε Νταβλούρο, ότι μιλάμε για την τρίτη σε πληθυσμό πόλη της χώρας, την Πάτρα. Δεν είναι μια κομμόπολη, δεν είναι μια μικρή επαρχιακή πόλη, που εδώ μπορεί να εκπέμψει η Νέα Δημοκρατία, εάν κατέβει και επιτύχει ένα σημαντικό ποσοστό, ένα πολύ κέριο καταλυτικό πολιτικό μήνυμα. Ο πρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει στις εκλογές και ο ΣΥΡΙΖΑ θα μετρήσει τις δυνάμεις του μέσα από το ψηφοδέλτιο που κατακτίζει. Η Νέα Δημοκρατία, εάν δεν κατέβει στις εκλογές, ξέρετε, θα συνιστά για τη Νέα Δημοκρατία μεγάλη ήττα. Γιατί είναι ακόμα μεγαλύτερη ήττα να μην κατέβεις καν να παίξεις, να αγωνιστείς. Δηλαδή θα είναι παραδοχή της ήττας από τα αποδυτήρια, όπως λέμε. Είναι άρα μια λοιπόν, άποψη. Εδώ πέρα υπάρχει μια προσέγγιση, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι λανθασμένη. Η ατολμία, η απροθυμία της Νέας Δημοκρατίας να κατεβάσει υποψήφιο στην Πάτρα, αυτό συνιστά για μένα πολιτική παραδοχή ήττας. Κύριε Ρογόπουλο, δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Και δεν θα συμφωνήσω μαζί σας όχι για λόγους να υπερασπιστώ αυτό που εσείς λέτε ότι αντιπροσωπεύει η συγκεκριμένη πολιτική στάση του κόμματός μας. Είναι ακριβώς το
περιεχόμενο που επιθυμεί η Νέα Δημοκρατία με τη νέα της ηγεσία να προχωρήσει επιτέλους η τοπική κοινωνία στην ανάδειξη εκείνων των μηχανισμών διοίκησής της που να αντιπροσωπεύει αυτή καθεαυτή την κοινωνία. Ακούστε, υπάρχουν πολλά επίπεδα για να μετρήσουν οι πολιτικές δυνάμεις το τι αντιπροσωπεύουν μέσα στο εκλογικό και στο κοινωνικό σώμα. Ας αφήσουμε επιτέλους τις κοινωνίες ίσες. Και θέλετε να πω και κάτι ακόμη? Εάν υπήρχε, κύριε Νικόπουλε, μία μόνο υποψηφιότητα προερχόμενη από το χώρο μας, να είστε σίγουροι ότι βεβαίως και δεν θα είχαμε αποστασιοποιηθεί από το να βγούμε ευθέως και να πούμε στηρίζουμε τον συγκεκριμένο υποψήφιο. Εδώ όμως βλέπετε ότι, για παράδειγμα, στην πόλη των Πατρών, αυτή την ώρα προβάλλουν περισσότεροι των τριών, οι οποίοι φέρονται ότι διεκδικούν το χρήσμα από την ηγεσία ξέρετε, του κόμματός μας. Ξέρετε, υπάρχει ένα θέμα ότι αυτή τη στιγμή με την επιθυμία του κ. Νικολόπουλου, του άλλοτε νεοδημοκράτη, όμως και είναι βουλευτή Αχαΐας, να κατέβει στις εκλογές, μπορεί με την έννοια ότι η Νέα Δημοκρατία δεν κατεβάζει, δεν χρήζει, δεν υποστηρίζει επίσημα υποψήφιο, να ανοίξει την όρεξη σε στελέχη της Γαλάζιας Παράταξης να λοξοκοιτάξουν προς τον κύριο Νικολόπουλο, αφού δεν θα υπάρχει κομματική επιταγή, δεν θα υπάρχει κομματική απόφαση ή δέσμευση. Αυτό λοιπόν ίσως να είναι ο προάγγελος, η θριαλίδα, αν θέλετε, για διασπαστικές φυγόκεντρες δυνάμεις και κινήσεις στη Νέα Δημοκρατία. Δεν σας φοβίζει κάτι τέτοιο? Αντιθέτως, εάν η Νέα Δημοκρατία, με δεδομένο ότι μια πληθώρα στελεχών μας εννοεί να τεθεί επικεφαλής σε μια τέτοια διαδικασία, εάν η Νέα Δημοκρατία εναγκαλιζόταν τον Α ή τον Δίνα εκ των εκπροσώπων τέτοιων προσπαθειών, καταλαβαίνετε ότι αυτοματικά θα έβαζε απέναντί της στελέχη τα οποία όχι απλά υπηρετούν τη Νέα Δημοκρατία, έχουν ματώσει για τη Νέα Δημοκρατία. Εάν λοιπόν ο οποιοσδήποτε κύριος θυμόμενος το παρελθόν του, ενθυμούμενος το παρελθόν του, θέλει να εμφανίζεται στην κατεύθυνση ότι μπορεί να εγκολπώσει ένα τμήμα των δυνάμεων της παράταξής μας, ιδού λοιπόν πεδίο δόξης λαμπρό να μετρήσει τις δυνάμεις του. Θα δούμε. Καλοδεχούμενη όποια υποψηφιότητα από όποιον και αν εκφράζεται. Υπάρχει πεδίο συνεννόησης με τον κύριο Νικολόπουλο στην Πάτρα? Συγγνώμη, δεν άκουσα. Υπάρχει πεδίο συνεννόησης άτυπα της Νέας Δημοκρατίας με τον κύριο Νικολόπουλο στην Πάτρα? Ακούστε. Είναι ευθεία και χωρίς καμία δεύτερη ερμηνεία η θέση μου. Ο κύριος Νικολόπουλος φρόντισε ο ίδιος να βάλει απέναντί του με έναν τρόπο τόσο εχθρικό διακείμενο όσο από κανέναν άλλον ο ίδιος τον εαυτό του. Άρα λοιπόν, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί, εδώ είμαστε να κατέβει, να μετρήσει τις δυνάμεις. Εγώ πάντως έλεγα κάτι άλλο. Ο κ. Νικολόπουλος, ο οποίος θύτευσε επί σειρά ετών, δεκαετίες στην παράταξή μας, ακολούθως κατέστη βουλευτή στον ΑΝΕΛ, τους οποίους εγκατέλειψε και δημιούργησε ένα κόμμα χριστιανοδημοκρατικό, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό λοιπόν το κόμμα είναι η ώρα να μετρηθεί επιτέλους με την κάλπη. Να κατέβει ο κ. Νικολόπουλος στις εθνικές εκλογές και να μετρήσει πόσα πήδια πιάνει ο σάκος του και στον νομό Αχαΐας αλλά και ευρύτερα στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να αναζητά κατά περίπτωση ευκαιριακά σημαίες επιβίωσης, μια με τον Καμένο, μια με τον Α, μια με τον Δίνα. Τώρα ακούγεται ότι επιχειρεί αλλού. Αρκετά ασχοληθήκαμε με τον κ. Νικολόπουλο. Η Νέα Δημοκρατία κοιτάζει μπροστά. Τα στελέχη της ενωμένα μία γροθιά υπηρετούμε την επίτευξη του μεγάλου στόχου και για τα αυτοδιοικητικά δεύτερου βαθμού δίνουμε τα αρέστα μας στο πρόσωπο του επίσημου υποστηριζόμενα από το κόμμα μας υποψήφιου περιφερειάρχη. Για τις περιφέρειες. Πάντως έφυγε ο κύριος Κατσανιώτης που ήταν στο ίδιο βήμα με τον κύριο Νταβλουρό πριν από μια εβδομάδα, μια μισή. Άφησε σχεδόν ανοιχτό το ενδεχόμενο. Ή μάλλον το θεωρήσαμε και σίγουρο με τα συφραζόμενα ότι η Νέα Δημοκρατία θα χρήσει υποψήφιο ή θα στηρίξει υποψήφιο στην Πάτρα. Μένει να δούμε ποιος θα επαληθευτεί. Θα δούμε. Ουδέν μονιμότερο του προσερνού, στο μέτρο και στο βαθμό που μπορώ να γνωρίζω. Σας λέω ότι έχουν φτάσει με πρόταση του αρμόδιου θεσμικού μας οργάνου, που είναι η νομαρχιακή μας οργάνωση, και όχι μόνο, σε συνεννόηση και σε συνεργασία με τους βουλευτές μας, έχουν προταθεί περισσότεροι, και σας μιλάω για εξαιρετικά σημαντικά πρόσωπα, τα οποία θα μπορούσαν πράγματι να διεκδικήσουν την κατάκτηση του Δήμου της Πάτρας. Είναι όμως μέχρι αυτή την ώρα, και νομίζω ότι δεν θα υπάρξει διαφοροποίηση,
αμετακίνητη η θέση της ηγεσίας του κόμματός μας. Δεν μπερδευόμαστε με τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκηση. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Νταβλούρο. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστώ εγώ πολύ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, μια σύντομη διακοπή. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις. Αύξηση κερδών. Το μεγάλο ζητούμενο. Data City Services. Προσαρμόζουμε την τεχνολογία στις ανάγκες της επιχείρησής σας. Μαθαίνουμε τη δουλειά των πελατών μας και προτείνουμε λύσεις και βελτιώσεις. Στοχεύουμε σε 4 άξονες. 1. Αύξηση της παραγωγικότητας. 2. Μείωση του κόστους λειτουργίας. 3. Αύξηση των πωλήσεων. 4. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων. Κοινός παρονομαστής των παραπάνω, η αύξηση των κερδών των πελατών μας. Ο μοναδικός δείκτης επιτυχίας για εμάς. Data City Services. Επενδύστε στο μέλλον σας. Κανακάρι 149-153 Πάτρα. Μιλήστε μαζί μας για να μάθετε πώς η τεχνολογία μπορεί να αυξήσει τα κέρδη σας. Δεν κοστίζει τίποτα. Έχεις ακούσει για τα κέντρα κοινότητας? Γνωρίζεις ότι σε κάθε δήμο της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας υπάρχει και ένα για να σε υποστηρίξει? Γνωρίζεις ότι στα κέντρα κοινότητας μπορείς να ενημερωθείς για όλα τα επιδόματα που δικαιούσαι, για όλους τους φορείς και για όλα τα προγράμματα που μπορούν να σου παρέχουν κοινωνική φροντίδα? Αν αντιμετωπίζεις προβλήματα οικονομικής αδυναμίας, ανεργίας, έλλειψης στέγης και χρειάζεσαι τη βοήθεια της πολιτείας, επισκέψου τώρα όποιο από τα 19 κέντρα κοινότητας που χρηματοδοτούνται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014-2020 είναι στο Δήμο σου και ενημερώσου. Τα κέντρα κοινότητας είναι κοντά σου για να σε βοηθήσουν. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014-2020. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Κέντρα υγείας χωρίς θέρμανση, για να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, την περίοδο της μεγάλης κακοκαιρίας. Στην Κλητορία, γιατρός πλήρωσε από την τσέπη του το πετρέλαιο. Στην Ανδρίτσενα, οι εργαζόμενοι με ρεφενέ συγκέντρωσαν το ποσό για το πετρέλαιο. Ενώ και σε άλλα κέντρα υγείας υπάρχουν σοβαρά προβλήματα την ίδια στιγμή. Το Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Πάτρας, που εξυπηρετεί όλη τη Δυτική Ελλάδα, χθες Κυριακή λειτουργήσε χωρίς ρεύμα, λόγω βλάβης της ΔΕΗ και με τις γεννήτριες να υπολειτουργούν και την τάση να παρουσιάζει αυξομοιώσεις. Συνθήκες παγωνιάς στα κέντρα υγείας της περιφέρειας. Σαν να μην έφταναν τα άλλα προβλήματα με τις ελλείψεις προσωπικού και υλικών, έρχεται να προστεθεί και αυτό της θέρμανσης για τους εργαζόμενους αλλά και τους ασθενείς. Μάλιστα, στην Κλητορία, ένας γιατρός αναγκάστηκε να πληρώσει από την τσέπη του ένα ποσό για την αγορά πετρελαίων. Παίρνοντας ο χειμώνας, κάποιοι σε κάποια κέντρα υγείας να βάλουν από την τσέπη τους χρήματα προκειμένου να προμηθευτούν πετρέλαιο. Κάτι τέτοιο έγινε και στην Κλητορία, η οποία γνωρίζεται πολύ καλά λόγω της περιοχής όπου υπάρχει και της θερμοκρασίας κάτω του μηδενός που γνωρίζει. Ανάγκασε έναν γιατρό, χωρίς να ξέρουμε βέβαια ποια ήταν ακριβώς η διαδικασία, να μεσολαβήσει, να πληρώσει, να προμηθευτεί, εν πάση περιπτώσει, πετρέλαιο 2.000 λίτρα από την τσέπη του, προκειμένου δηλαδή να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες του χειμώνα, του κρύου καιρού που ερχόταν αυτές τις ημέρες. Στο κέντρο υγείας Ανδρίτσενας, οι εργαζόμενοι, μη αντέχοντας το ψύχος, συγκέντρωσαν χρήματα για να αγοράσουν πετρέλαιο. Δεν είναι όμως μόνο τα περιφερειακά ιατρία. Χθες δημιουργήθηκε πρόβλημα με το ρεύμα στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παίδων. Υπήρξε ένα πρόβλημα πράγματι χθες με το ρεύμα. Είχαν ένα πρόβλημα που ακούει στο όνομα ΔΕΗ, που έπεφτε δηλαδή η τάση, με αποτέλεσμα δηλαδή να μην έχουν συχνά το ρεύμα που χρειαζόταν αυτό το νοσοκομείο. Βέβαια, οι γεννήτρια, από ό,τι με ενημέρωσαν, έπαιρνε μπροστά και έτσι δεν αντιμετώπισαν περαιτέρω προβλήματα. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι σε μια τέτοια περιοχή δεν μπορούν, που υπάρχει δηλαδή νοσοκομειακή μονάδα, δεν μπορεί και η ΔΕΗ να αντιμετωπίζει έτσι ελαφρά την καρδία αυτά τα προβλήματα. Δεν μπορεί δηλαδή η τάση να αυξομειώνεται και να βάζει σε κίνδυνο ανά πάσα στιγμή τη λειτουργία ενός νοσοκομείου, γιατί και οι γεννήτριες μπορεί κάποια στιγμή να δημιουργήσουν προβλήματα.
Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη μέρημνα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και καλύτερη κάλυψη από πλευρά της ΔΕΗ σε, σε μια τέτοια περιοχή όπως είναι η περιοχή του, που λειτουργεί το Καραμανδάνιο. Όπως τονίζεται από τους εργαζόμενους μέλη της ΠΟΕΔΗΝ, θα πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ειδικά για τον ευαίσθητο τομέα της υγείας. Σε άθλια κατάσταση εξακολουθεί να βρίσκεται ο στόλος της αστυνομίας. Περιπολικά παθαίνουν βλάβες σε καθημερινή βάση, ενώ προβλήματα υπάρχουν και με τα ελαστικά. Το θέμα έχει τεθεί πολλές φορές από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων και μετά από πολλές προσπάθειες εξασφαλίστηκε επιτέλους κονδύλι ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ για αγορά οχημάτων σε ολόκληρη την Δυτική Ελλάδα. Περιπολικά στα συνεργεία, συνεχείς βλάβες, γερανοί να σπέβδουν για απομάκρυνση και φθαρμένα ελαστικά συνθέτουν το σκηνικό στο στόλο της αστυνομίας. Και κλούβες υπηρεσιακές που πηγαίνανε στην Κέρκυρα τώρα με τη Λευκύμη που ενισχύουμε. Και κλούβες του μεταγωγών. Και περιπολικά, κατά διαστήματα, είχαμε βλάβες και αυτό δεν ήταν μια εικόνα τιμητική να έρχονται γερανοί στους δρόμους και να παίρνουν τα περιπολικά τα οποία. Δεν είναι καλοσυντηρημένα. Όσες προσπάθειες και να γίνονται για τη συντήρηση οχημάτων, από τη στιγμή που έχουν χιλιάδες χιλιόμετρα και είναι παλιά, θα φτιάξουμε τη μία βλάβη, θα βγει σίγουρα κάποια άλλη. Γενικά πιστεύω ότι η αστυνομία πρέπει να αλλάξει την όλη τη στάση όσο αφορά τον εξοπλισμό οχημάτων, είτε μέσω leasing, είτε μέσω κάποιων διαδικασιών που πρέπει οι υπηρεσιακοί φορείς να κάτσουν σε ένα τραπέζι να βρουν μια λύση. Γιατί αυτά τα περιπολικά που υπάρχουν στην Ελλάδα δεν τιμούν κανέναν. Την κατάσταση έχουν αναδείξει πολλές φορές οι συνδικαλιστές αστυνομικοί, οι οποίοι ζητούν την ανανέωση του στόλου. Ο στόλος της αστυνομίας, εδώ και πολύ καιρό η Ένωσή μας γνωρίζεται ότι έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς όλες τις κατευθύνσεις, τόσο στο αρχηγείο, στην πολιτική φυσική ηγεσία και στην περιφέρεια, αναδεικνύοντας την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο στόλος των υπηρεσιακών οχημάτων. Σήμερα πληροφορηθήκαμε με μεγάλη ικανοποίηση ότι η περιφέρεια εξέδωσε ένα δελτίο τύπου, με το οποίο 2 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν για υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Μένει η αστυνομική διεύθυνση εδώ να κάνει τις σχετικές της προτάσεις. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν σύγχρονα μεταφορικά μέσα για τους αστυνομικούς που πολλές φορές μεταβαίνουν σε δύσβατες περιοχές. Ούτε βέβαια είναι ωραία η εικόνα να σπέβδει οδική βοήθεια για τη μεταφορά ενός περιπολικού που έχει ξεμείνει στο δρόμο. Ήταν στα κυρίαρχα αιτήματά μας μαζί με το κτηριακό και την έλλειψη δύναμης. Εδώ και αρκετό καιρό οι προσπάθειές μας είναι συνεχείς και σιγά σιγά αρχίζουν κάποια αποτελέσματα να φαίνονται. Σημαντική ήταν η συνδρομή, όπως καταλαβαίνετε, και του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας που κατάγεται από εδώ. Πρέπει να εξάρουμε και τη στάση του κυρίου Δρυβίλα, ο οποίος είναι στην περιφέρεια και προέρχεται από το σώμα, ο οποίος είχε άμεση εικόνα της τραγικής κατάστασης που επικρατεί. Μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα μας αφήνει ικανοποιημένους και αναμένουμε να τρέξουν οι διαδικασίες. Πάντως, το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ αφορά όλη τη Δυτική Ελλάδα και θα βοηθήσει σημαντικά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.